Στην απόλυτη απαξίωση οδηγείται πλέον και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, η λειτουργία του οποίου εδώ και αρκετό διάστημα κλειδονίζεται επικίνδυνα. Σύμφωνα με έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα, σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου έκλεισαν 2 από τις 6 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας λόγω αποχώρησης ενός ιατρού που διορίστηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Με νέα προκήρυξη διορίστηκε στο Βενιζέλιο. Αυτός είναι ο ένας από τους δύο που. Ναι. Πιάσε τη δουλειά. Εμάς είχε προσφέρει, είναι πολύ καλός γιατρός, είχε προσφέρει πάρα πολλά στο νοσοκομείο. Μας ήταν επιλογή του να κάνει αίτηση για τη θέση του Βενιζελίου, είχε το δικαίωμα. Οπότε όμως χάσαμε έναν από τους 4 γιατρούς, μένει η ΜΕΤ με 3 γιατρούς. Την ίδια ώρα η κατάσταση και σε άλλες κλινικές του νοσηλευτικού ιδρύματος δεν είναι καθόλου εθαρρυντικές για τη μελλοντική λειτουργία. Ήταν μονόδρομος να μειωθούν τα κρεβάτια από 6 σε 4. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή 2 κλίνες με λιγότερες και σε επίπεδο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου αλλά και συνολικά στην Κρήτη. Τώρα, στις τοποθετήσεις περί υποκινούμενων και μονόπλευρων κινητοποιήσεων στο Λασίθι, οι επιτροπές αγώνων των τριών νοσοκομείων του Λασιθίου αναφέρουν. Οι δικές μας απαντήσεις δίνονται χρόνια τώρα στους αγώνες που έχουν κρατήσει τα νοσοκομεία του νομού ανοιχτά και λειτουργικά. Την τελευταία τη δώσαμε στο Σελινάρι στις 28 Μαρτίου. Θα συνεχίσουμε να απαντάμε συλλογικά και αποφασιστικά στο νομό μας, στο νησί μας, σε όλη τη χώρα. Και όσο περισσότεροι ενώνουμε τη φωνή μας, τόσο θα επιβάλλουμε τη δική μας απάντηση. Δημόσιαν δωρεάν υγεία για όλους. Μάλιστα, τα ανοιχτά μέτωπα αλλά και την πληθώρα προβλημάτων των νοσοκομείων στο Λασίθι, ο βουλευτής του ΚΚΕ στο Ηράκλειο Μανώλης Συντιχάκης τα έφερε στη Βουλή ως ένα μείζον ζήτημα για την καθημερινότητα των πολιτών. Την περασμένη Πέμπτη έγινε ένα δυναμικό πανλασιθιώτικο συλλαλητήριο. Και χιλιάδες λασιθιώτες έστειλαν στην κυβέρνηση ένα δυνατό, ξεκάθαρο μήνυμα υπεράσπισης της υγείας του λαού, την άμεση στελέχωση όλων των νοσοκομείων για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για υγεία, δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Πάμε τώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου Άγιος Νικόλαος. Όσο αφορά το ιατρικό προσωπικό, κατά την περίοδο Ιουλίου 2019 έως σήμερα, σε δύναμη του φορέα προσθέθηκαν 30 γιατροί, 21 μόνιμοι και 9 επικουρικό προσωπικό, ενώ παράλληλα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και 2 ιδιώτες γιατροί.